τον αμέριστο θαυμασμό όλων μας έχουν κερδίσει οι γιατροί και οι νοσηλευτές που δίνουν τη δική τους μάχη στα νοσοκομεία αναφοράς. Θερμή έκκληση από όλους εμάς τους επαγγελματίες υγείας. Μείνετε σπίτια σας, τηρήστε τις οδηγίες. Μόνο έτσι θα καταφέρουμε να βοηθήσουμε. Όλοι μαζί μπορούμε. Είναι οι μαχητές του κορονοϊού, οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής που πολεμούν για την επιβίωση στα τυφλά. Οι γιατροί στο νοσοκομείο του Ρίου κάνουν το σήμα της νύχτης, παίρνουν μια ανάσα ζωής από τα ανοιχτά παράθυρα και συνεχίζουν. Η διαφορά με άλλους πολέμους είναι ότι αυτή τη στιγμή ο εχθρός είναι αόρατος. Όλοι οι άνθρωποι είναι πιθανόν να είναι ύποπτα και θετικά περιστατικά και κυρίως αυτοί που είναι ασυμπτωματικοί. Αυτή τη στιγμή το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ υποδέχεται σχεδόν όλα τα κρούσματα της Βόρειας Ελλάδας. Οι άδειες έχουν ανασταλεί, γιατροί και νοσηλευτές είναι σε κόκκινο συναγερμό, ξεχνώντας τις προσωπικές τους ανάγκες. Δεν παίρνουμε άδειες, είμαστε όλοι σε επιφυλακή και σε παγρύπνηση για να αντιμετωπίσουμε αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Εμένα με πήραν τηλέφωνο ότι υπήρχε ύποπτο κρούσμα για βηματοδότη. Έχουμε λήψη προσωπικού που φτάνουν πάνω από 35%. Να έρθει προσωπικό γιατί θα νοσήσουν και οι εργαζόμενοι με τόσες ανθρώες προσελεύσεις. Η ζωή μας είναι κορώνα γράμματα. Όλοι δίνουν την ψυχή τους. Θέλουμε βοήθεια. Στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας οι εργαζόμενοι προσπαθούν να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα, καθώς νοσοκομείο αναφοράς ήταν μόνο του Ρίου, που πλέον σηκώνει όλο το βάρος της Πελοποννήσου. Καλούμαστε να σηκώσουμε όλοι μαζί αυτό το βάρος. Είναι η πιο δύσκολη στιγμή για τη χώρα μας και για τα νοσοκομεία και τη δημόσια υγεία. Ζητάμε άμεσα μέτρα προστασίας για μας τους ίδιους που είμαστε στο χώρο εργασίας και για τις οικογένειές μας. Οι εργαζόμενοι περιμένουν κάθε νέο κρούσμα σαν να είναι ο δικός τους άνθρωπος, ελπίζοντας για το καλύτερο. Κάθε αρνητικό τεστ ύποπτου κρούσματος που νοσηλεύουμε είναι λύτρωση για μας. Περιμένουμε όλη μια αγωνία να δούμε την απάντηση του τεστ. Γιατί ένα ύποπτο κρούσμα θα έχει περάσει από την υποδοχή, το κοντέινερ που λειτουργεί απ' έξω. Από το τμήμα βιολογίας, από το ακτινολογικό εργαστήριο, έστω και ένα θετικό να υπάρχει, όλοι φεύγουμε σε καραντίνα. Ενώ πια έχουν ξεχάσει τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν. Υπάρχει συνάδελφος που ήταν μέχρι τις 3 ώρα το τη νύχτα. Την άλλη μέρα ήταν μπάρδια πρωινή, πάσχε το βαχαρόδι διαβήτη, περάει πάνω στη αντλία και παρόλα αυτά δούλευε και έκλαιγε. Οι εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ είναι οι πρώτοι που έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο με τα βαριά περιστατικά. Φοβόταν ο άνθρωπος ότι έχει κολλήσει τον κοροναϊό και αυτό είχε το βλέμμα της αγωνίας. Ήταν ένας ηλικιωμένος άνθρωπος με μια χρόνια υποφρακτική πνευμονοπάθεια που είχε χαμηλό χωρισμό οξυγόνου, ήταν εμπείρετος και είχε δύσκυνα. Και αυτοί βάζουν στην άκρη το εγώ τους. Φοβόμαστε και για τους εαυτούς μας, για τις οικογένειές μας, φοβόμαστε και για τους συναδέλφους μας, φοβόμαστε. Και εμείς να μην έχουμε κάποια σύνη να περιορίσουμε τουλάχιστον όσο μπορούμε και εμείς τη διασπορά στην κοινότητα του ιού. Φοβόμαστε.